Και να πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου είχαμε άλλο ένα τραγικό περιστατικό με νέου ανθρώπου στη Μυτιλίνη. Ένα 26χρονος έχασε τη ζωή του και μία 22χρονη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο τη πόλη, καθώ παρασύρθηκαν από όχημα. Ο επίση νεαρό οδηγό φαίνεται πω έχασε τον έλεγχο του οχήματο και έπεσε πάνω στα δύο παιδιά που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Η Μυρσίνη η Τζινέλη μα ενημερώνει, η Μυρσίνη. Έτσι ακριβώ, Σμαράγδα, καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Χθε τα μεσάνυχτα συνέβη το περιστατικό στην διαδρομή από Μυτιλίνη προ Θερμή, στο ύψο τη Παναγίουδα. Η κονολίτριά μα, η Κλέαντι Βασίλε, θα μα βοηθήσει να σα δείξουμε και την διαδρομή. Mm -hmm. σε, μια, σε ένα δρόμο που αναπτύσσονται, η αλήθεια είναι μεγάλε ταχύτητε και η κλίση του δρόμου δεν βοηθάει. Όμω, σύμφωνα με τι πληροφορίε, είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα ο οδηγό. Κατευθυνόταν από Μυτιλίνη προ την Θερμή. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία, χάνοντα τον έλεγχο του οχήματο και ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, παρασύροντα, όπω πολύ σωστά είπε, δύο νεαρά παιδιά, τα οποία, σύμφωνα με του κατοίκου εδώ του Περίκου, περπατούσαν και άκουγαν α, μουσική. Στην πορεία του, σκοτώ, του αυτοκινήτου, σκοτώθηκε ακαριέα ο νεαρό, 26 ετών, και στη συνέχεια το αυτοκίνητο παρέσυρε και εγκλώβησε κάτω από του κάδου το νεαρό κορίτσι, μόλι 22 ετών. Χρειάστηκε η παρέμβαση τόσο της, του ΕΚΑΒ τη αστυνομία αλλά και τη πυροσβεστική ναι. να απεγκλωβίσει από εδώ το άτυχο κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε διασωλημμένο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο βοστάνιο νοσοκομείο Μητυλίνη. Να σα πω ότι τα δύο νεαρά παιδιά ήταν ετούντε άσυλο από την Ερυθρέα και οι τρει νεαροί και εκείνοι που ήταν επιβάτε του οχήματο τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν και εκείνοι στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Όπως προβλέπετε, Σμαράγδα, έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον οδηγό, ναι. τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι σε λίγες μέρες γνωστά, ενώ συντάσσεται δικογραφία που θα κατατεθεί στον εισαγγελέα για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό το τραγικό περιστατικό που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 26χρονου νέου ανθρώπου. Μια τραγωδία, πραγματικά. Μυρσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.